Έχω έρθει στη κουζίνα του Dal Professore Naxos με τον σεφ τον Νίκο Δημητροκάλη να μάθουμε τα μυστικά φτηνής της τέλειας πίτσας. Εγώ την έχω ονομάσει πίτσα non pizza, γιατί ναι μεν είναι πίτσα, αλλά δεν έχει τίποτα και στη διαδικασία της παρασκευής της και στον τρόπο ανοίγματος και στο σχήμα της με την παραδοσιακή πίτσα που όλοι ξέρουμε. Διαφορές τεράστιες. Νομίζω ότι είναι τα ζυμάρια του μέλλοντος. Είναι ζυμάρια με φυσικό προζύμι, πολύ εύπεπτα, τα οποία έχουν βέβαια μια μακρά προετοιμασία και δυσκολεύουν λίγο στην παρασκευή. Δεν ανοίγουν με τον παραδοσιακό τρόπο, γι' αυτό και βλέπουμε ότι, για να μην πετάξουμε τον αέρα, εδώ μέσα υπάρχουν κυψέλες αέρα. Το ζυμάρι απ' έξω μένει τραγανό, σαν σφολιάτα, και μέσα έχει κυψέλες αέρα. Γιατί υπάρχει μια υγρασία η οποία αγγίζει το 90%. Εν αντιθέσει με μια παραδοσιακή πίτσα η οποία η υγρασία της είναι στο 50%, δηλαδή στο 1 λίτρο, στο 1 κιλό αλεύρι έχει 500 ml νερού, ενώ εδώ έχουμε 900. Το ζυμάρι είναι, βλέπετε που το ανοίγω εδώ τώρα, με τον παραδοσιακό τρόπο, με τον τρόπο αυτό που σας είπα, σαν να παίζουμε πιάνο, και κατανέμω τον αέρα σωστά και δεν τον το πιέζω. Αυτό λοιπόν τώρα θα το βάλουμε, να το ψήσουμε πρώτα, να το προψήσουμε έτσι όπως είναι, και μετά όταν θα μας έρθει μια παραγγελία θα το αρτήσουμε κατά το δοκούνι, έτσι. Το ξύλο σε παρακαλώ. Ο φούρνος μας, ένας φούρνος ο οποίος δουλεύει στους 300 βαθμούς, ένας εξαιρετικός φούρνος που έχει υγρασία μέσα. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα το προψήσιμο της πίτσας. Κοιτάξτε λίγο την ελαστικότητα του ζυμαριού. Θα το τοποθετήσουμε εδώ. Λίγο λάδι σε παρακαλώ. Και θα το βάλουμε λίγο λάδι. Και θα το βάλουμε στο φούρνο. Θα τα αφήσουμε γύρω στα 3 λεπτά. Μόνο 3 λεπτά θέλει για να ψηθεί. Θα τα αφήσουμε στα 3 λεπτά, 7 λεπτά θέλει περίπου για να ψηθεί σωστά. Εμείς βέβαια θα κάνουμε 3 λεπτά το προψήσιμο του, που είναι αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ. Και μετά αυτό θα αρτηθεί όπως θέλουμε, είτε σε μορφή φωκάτσας και θα βάλουμε ομάτα υλικά πάνω, είτε τα υλικά να τα βάλουμε πάνω για να το ξαναψήσουμε με τα υλικά πάνω. Δηλαδή είτε σε μορφή φωκάτσας με ομάτα υλικά πάνω, είτε σε μορφή πίτσας. Έχουμε αρκετές εκδοχές της παραδοσιακής πίτσας, με πολύ, πολύ καλά υλικά. Δηλαδή δεν είναι οι πίτσες που ξέρουμε στην αγορά, είναι πίτσες οι οποίες έχουν υλικά όπως ένα χειροποίητο λουκάνικο αγριογούρουνου με τρούφα και σπανάκι. Πίτσες που δουλεύουμε με ντούια, είναι ένα καυτερό της Καλάμπρια με μοτσαρέλα βουβαλίσια, στρατσατέλα και ντοματίνια και ατζούγια, ένας τολμηρός συνδυασμός, ο οποίος είναι ιδανικός όμως, και αυτοί που τρώνε στην Ιταλία πίτσα μπορούν να καταλάβουν αυτούς τους συνδυασμούς πόσο επιτυχής είναι. Για να ξεφεύγουμε και από τα δεδομένα της, η πίτσα special, μανιτάρια, τυρί, μπέικον, ζαμπόν, αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Δεν υπάρχουν κίτρινα τυριά, είναι απαγορευμένα, διότι πάνω στις πίτσες λαδώνουν. Υπάρχουν μόνο μοτσαρέλες εξαιρετικής ποιότητας και δι βουβαλίσια. Υπάρχουν αλαντικά
ονομασίας προέλευσης από τα καλύτερα αλαντικά της Ιταλίας, από προσούτο, προσούτοκότο, μπρεζάολα, σπιανάτα, καυτερός σαλάμι της Καλαβρίας, αγκιναρίτσες και ό,τι άλλο υλικό εποχής το οποίο μπορούμε να το συνδυάσουμε με αλαντικά ή τυριά, αυτά που είπα όμως. Όχι κίτρινα, αλλά λευκά τυριά. Έτσι. Έχουμε και εκδοχή γλυκιάς, η οποία είναι με μια κρέμα φουντουκιού, κρέμα ντινοτσόλα, με μια κρέμα σιτρών, λεμονιού δηλαδή, και ένα κουλί από φρούτα του δάσους. Και μπορούμε επίσης την ίδια πίτσα να την έχουμε και σε μια εκδοχή από ρύζι, μαύρο ρύζι, το ζυμάρι. Τώρα το καλοκαίρι δεν το έχουμε εδώ, είναι ένα ζυμάρι το οποίο το κάνω εγώ στην Αθήνα, και από μαύρο, από σίκαλης. Δηλαδή υπάρχουν άλλες δύο, ναι, έχουμε και δύο άλλες εκδοχές, οι οποίες δεν είναι, είναι και αυτές εξίσου εύγευστες, αλλά απενοχοποιούν λίγο, δηλαδή είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να φάνε κάτι περισσότερο θρεπτικό, περισσότερο υγιεινό, με λιγότερη γλουτένη και πιο υγιεινό. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφία της πίτσας αυτής, την οποία, όπως είπα, είναι μια πίτσα non πίτσα, γιατί έχει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση και στην Παρασκευή και στο άνοιγμα και στα ζυμάρια. Είναι τρομερά εύπεπτη, θα μπορούσε να ανοίξει ένα γεύμα σαν ορεκτικό και να μπορούμε να περάσουμε χωρίς πρόβλημα σε ένα κυρίως πιάτο, σωστά, σε μια πάστα και σε ένα κυρίως πιάτο. Δηλαδή να γίνει λίγο μια διαδικασία φαγητού σωστή, χωρίς να νιώσουμε ότι μετά από την πίτσα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Και αυτή ήταν και η φιλοσοφία μου όταν μπήκα στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτό το ζυμάρι. Ήθελα να δώσω στον κόσμο, να εντάξω την πίτσα, όχι μόνο να τη βάλω σαν μοναδικό πιάτο delivery που την παίρνουμε στο σπίτι, αλλά να την εντάξω στη γαστρονομία και να την κάνω ένα προϊόν το οποίο θα είναι επιβεβλημένο να μπαίνει σε ένα ωραίο ιταλικό μενού, σε ένα καλό εστιατόριο το βράδυ που θα βγούμε να φάμε. Πραγματικά είναι ευγευστή, ελαφριά, και εγώ που τη δοκίμασα, φοβερή. Φριάμπιλε. Εξηγώ και εμένω σε αυτό, το ότι το φριάμπιλε σημαίνει μία πίτσα η οποία το ζυμάρι είναι τραγανό όλο. Ναι, πραγματικά. Μέσα υπάρχει αέρας και δεν υπάρχει άζυμο κομμάτι, είναι κυψέλες αέρα, αλλά όταν το βάζω στο στόμα δεν είναι σαν να τρώω παξιμάδι. Όχι. Απλά ακούω το κράτς, το τραγανό, και λιώνει αμέσως στο στόμα. Είναι από αυτά που δεν αφήνεις το πίσω-πίσω κομματάκι, γιατί λες, αχ, μη φάω άλλο ψωμί, θες να βάζεις και το τελευταίο ψίχουλο. Μπράβο, μπράβο. Πραγματικά, αυτό. Είναι φοβερή. Αυτά λοιπόν. Είναι φοβερή και δεν είναι βαριά να πεις ότι έφαγα μια πίτσα και φούσκωσε. Αυτό, μπορείς να συνεχίσεις, είναι ακριβώς ό,τι λέτε, σεφ. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το ζυμάρι, το οποίο είναι μόνο κυψέλες αέρα μέσα, και ακούμε πόσο τραγανό είναι, δεν υπάρχει τίποτα το άζυμο εδώ μέσα. Έτσι. Το κόβουμε και ακούγεται το τραγανό. Το τραγανό. Άμα το αρτήσουμε με λίγο ελαιόλαδο και βάλουμε λίγο χοντρό αλάτι, λίγο δεδρολίβανο ή λίγο κάποιο άλλο αρωματικό που μας αρέσει, γίνεται μια πολύ ωραία φοκάτσα, σαν welcome να ανοίξουμε ένα γεύμα. Αυτό λοιπόν είναι η πίτσα του προφεσόρε και νομίζω ότι φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα που δύσκολο μπορεί να φτάσει ένα ζυμάρι. Έτσι είναι, και να πω και ότι είναι η πίτσα με
σε ανάλογη τιμή της πίτσας που παίρνουμε όλοι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την γεύση που μπορείτε έχουμε συνηθίσει. Μπορείτε να το δοκιμάσετε. Βέβαια. Ευχαριστώ. Κλείνω για να δοκιμάσω.